Γεια χαρά σε όλους, ο Θοδωρής Ζήρας εδώ, mathematicathalas.gr και θεωρία της μουσικής, νέο επεισόδιο, μουσική για όλους, θεωρία για όλους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο ανεξαρτήτως τι όργανο παίζετε. Μπορεί να είστε και drummers, μπορεί να είστε και πνευστή, μπορεί να είστε και κιθαρίστες, δεν έχει καμία σημασία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Τελευταία φορά μιλήσαμε για ακόρντα, μιλήσαμε για τρίφωνα και τετράφωνα. Πάμε τώρα στο φυσικό επακόλουθο, το οποίο τι είναι? Αναστροφές. Αναστροφές, καταστροφές, που λέει και ένας φίλος μας τεευόμενος. Καμία σχέση όμως. Οι αναστροφές είναι πάρα πολύ απλές και πολύ χρήσιμες. Και πάμε στα επόμενα λεπτά να σας τα εξηγήσω με ένα πολύ απλό τρόπο ώστε να τα καταλάβετε όλοι. Καταρχάς, πάμε να παίξουμε το πιο απλό ακόρντο. Ποιο είναι το πιο απλό ακόρντο? Ένα ντο ματζόρε. Έχω λοιπόν τονική ντο, τρίτη μεγάλη μη και πέμπτη καθαρή σολ. Ντο μη σολ λοιπόν, ντο ματζόρε. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που είχα μάθει στο προηγούμενο μάθημα. Τώρα αυτό το ακόρντο μπορεί να υποθεί με δύο ακόμα διαφορετικούς τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν? Τι θα κάνω λοιπόν? Θα πάρω το 1-3-5, τρίτη μεγάλη, πέμπτη καθαρή. Ενώ το οποίο δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτά, πάει πίσω στα βίντεο και τα ξαναβλέπει. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το βίντεο και λυπάμαι γι' αυτό. Δεν είναι για όλους αυτό το βίντεο, είναι για όσους ξέρουν διαστήματα και ακόρντα, κατασκευή. Πάτε πίσω στα προηγούμενα βίντεο, τα έχω πει αναλυτικά. Και τι κάνω τώρα λοιπόν? Παίρνω το 1-3-5, ντο μι σολ, ντο ματζόρε, και θα πάρω το ντο, την πρώτη νότα. Και από πρώτη θα την πάω τελευταία. Και έτσι από ντο μι σολ θα γίνει μι σολ ντο. Και αυτό λοιπόν θα το ονομάσουμε πρώτη αναστροφή. First inversion στα αγγλικά. Άρα λοιπόν 1-3-5 θα γίνει τώρα 3-5-1 ντο μι σολ ντο. Και το ίδιο ακόρντο ακούγεται, έτσι πάλι ντο ματζόρε και τα δύο. Απλά βλέπουμε ότι έχουμε μια μετακίνηση των εσωτερικών φωνών και ενώ στο root position, στην ευθεία κατάσταση λοιπόν είχα 1-3-5 και είχα κάτω-κάτω το ντο και πάνω-πάνω το σολ, την πέμπτη. Τώρα έχω σαν πιο μπάσα νότα την τρίτη, μετά έχω το σολ και πάνω-πάνω έχω τον τονική πλέον. Αυτό λοιπόν ονομάζεται πρώτη αναστροφή. Πάμε και στο επόμενο. Τι άλλο? Θα πάρω το μη, το 3 που ήταν κάτω-κάτω στην πρώτη αναστροφή, θα το πάω τελευταίο και θα γίνει πλέον σολ, ντο, μη. Άρα έχω λοιπόν 5-1-3. Πάντα, άμα δείτε, η μετακίνηση των φωνών γίνεται δεξιόστροφα. Δηλαδή, μετά το 1 είναι πάντα το 3. Μετά το 3 είναι πάντα το 5. Μετά το 5 είναι πάντα το 1. Μετά το 1 είναι πάντα το 3. Κλπ, κλπ. Ποτέ ανάποδα. Μετά το 5 ποτέ δεν πάμε στο 3. Πάντα πάμε στο 1. Μετά στο 3, μετά στο 5 και πάνε αυτό το κύκλο δεξιόστροφα. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. 1-3-5. Ντο ματζόρε. Ευθεία κατάσταση. Root position. 3-5-1, μη σολ ντο, πρώτη αναστροφή, first inversion και σολ ντο μη, 5-1-3, δεύτερη αναστροφή και μετά πάλι από την αρχή. 1-3-5 και ανεβαίνουν οι οκτάβες κλπ. Αυτό λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές. Τι έκανα λοιπόν? Πήρα το ακόρντο, το ανέλησα, έπαιξα το αρπέτζιό του. 1-3-5, 3-5-1, 5-1-3 και πάλι λέγοντας κλπ. Κλπ. Αυτές λοιπόν είναι αναστροφές. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε σε οποιοδήποτε ακόρντο θέλουμε. Έτσι δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να είναι ματζόρε, μπορεί να είναι μινόρε, μπορεί να είναι αυξημένο, μπορεί να είναι αλατωμένο. Δεν έχει καμία σημασία. Η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Και δεν πρόκειται να παίξω κάτι άλλο μέχρι και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, όμως πιο σημαντικό. Πού χρησιμεύει αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ να κάτσω να παίξω μια αναστροφή ενός ακόρντου? Πάμε λοιπόν να το δούμε, γιατί εδώ είναι το ενδιαφέρον. Καταρχάς, θα πάρω δύο τυχαία ακόρντα. Λοιπόν, θα πάρω ένα ντο ματζόρε και θα τα παίξω. Ντο ματζόρε, δηλαδή ντο μι σολ, θα το παίξω σε ευθεία κατάσταση, από την τονική. 1-3-5. Και θα παίξω και ένα μη μινόρε. Μη μινόρε τι είναι? Τονική μη, τρίτη μικρή σολ και πέμπτη καθαρή σι. Έχω λοιπόν ντο ματζόρε, ντο μι σολ και μη μινόρε, μη σολ σι. Τα παίζω λοιπόν ευθεία κατάσταση και τα δύο. Κάνω έτσι ένα τυπικό pattern. Ντο ματζόρε και μη μινόρε. Πώς ακούγεται? Πολύ συνδυσμένο, καλά συνδυσμένο. Μου έρχονται τώρα δεκάδες κομμάτια στο μυαλό που πάνε έτσι. Λοιπόν, τι κάναμε εδώ λοιπόν? Παίξαμε το ντο ματζόρε, ευθεία κατάσταση, ντο μισόλ και το μη μινόρε, μισόλ σι. Τι κάνω τώρα λοιπόν? Πώς θα κάνω τώρα εδώ τη χρήση των αναστροφών ώστε να κάνω το ηχητικό αυτό αποτέλεσμα πιο ωραίο? Τι εννοώ πιο ωραίο λοιπόν? Παρακολουθήστε το εξής. Έχω ντο ματζόρε λοιπόν, ντο μισόλ. Και έχω και μινόρε, μισόλ σι.
Απαντρίστε λοιπόν το Do Major, Do Mi Sol και το Mi Minor, Mi Sol Si έχουν δύο κοινές νότες. Το Mi, το οποίο είναι στο Do Major η τρίτη και στο Mi Minor η πρώτη, και το Sol, το οποίο είναι στο Do Major η πέμπτη και στο Mi Minor η τρίτη. Τι λοιπόν θα μπορούσα να κάνω εδώ, αντί να παίξω αυτό το πράγμα, Do Mi Sol, Do Major και Mi Sol Si, Mi Minor, θα μπορούσα να κάνω την εξής έξυπνη κίνηση. Να κρατήσω τις δύο κοινές, δηλαδή Do Major, έχω το Mi και το Sol που είναι κοινές, και απλά αντί να παίξω το Mi Minor, Mi Sol Si, να μετακινήσω, να κρατήσω τις δύο κοινές, το Mi και το Sol, και απλά να παίξω το Si, απλά να μην το παίξω ψηλά, να το παίξω μια οκτάβα κάτω, δηλαδή να γίνει Do Mi Sol, και μετά να κρατήσω το Mi και το Sol σταθερά και να παίξω το Si που είναι δίπλα στο Do. Και αυτή λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα Mi Minor δεύτερη αναστροφή. Γιατί να παίξω Mi Sol Si, έπαιξα Si Mi Sol. Άρα είναι Do Mi Sol, Do Major και Mi Minor. Αντί να παίξω το Mi Minor Mi Sol Si, το παίζω Si Mi Sol. Αυτό λοιπόν γιατί είναι ωραίο, γιατί το προτιμώ προσωπικά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κάνω μικρότερες κινήσεις των δαχτύλων πάνω στο πιάνο. Δηλαδή αντί να μετακινηθώ από το Do στο Mi, δηλαδή να πάω δύο πλήκτρα πάνω, δεν κουνιέμαι καθόλου μένω όπως είμαι και απλά μετακινώ μια εσωτερική φωνή και ακούγεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα έχω Do Major και Mi Minor. Do Major, Do Mi Sol, Mi Minor, Si Mi Sol, αφενός, έτσι. Και αφετέρου, να είμαι ειλικρινής, μου ακούγεται πιο ωραία. Γιατί όλα αυτά τα δύο ακόρντα είναι πιο ομοιογενή, είναι πιο μαζεμένα. Δηλαδή, έχω τις νότες σε μικρότερο χώρο, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Και έτσι, αυτό στα δικά μου αυτιά ακούγεται πολύ πολύ καλύτερα. Ακούγεται δηλαδή πολύ καλύτερα αυτό. Με την αστροφή, παρά να παίξω straight, root και να πάω το Mi πάνω. Στα δικά μου αυτιά. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την λογική και τον προσανατολισμό του ενοχιστρωτή. Όταν κάποιος ενοχιστρώνει για μια ορχήστρα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει τρία σαξόφωνα και θέλει να τα βάλει να παίξουν ακόρντα πίσω. Και θα τα βάλει να παίξει, ο ένας θα παίξει την τονική, ο άλλος την τρίτη και ο άλλος την πέμπτη. Είναι λοιπόν η δουλειά του ενοχιστρωτή, η δουλειά του μαέστρου, σε εισαγωγικά, να μοιράσει τις φωνές σε αυτά τα όργανα και πώς θα τις βάλει, έτσι. Και πολλές φορές θα μου πείτε, μα τα ίδια κόρτα δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι τα ίδια κόρτα, αλλά πιστεύτε με, άμα βάλεις τη σωστή αναστροφή, μπορεί να ακουστεί πολύ πολύ πιο ωραίο, πολύ πολύ πιο πλούσιο και να εξυπηρετεί τη μελωδία. Γιατί ο σκοπός ποιος είναι, έχω μια μελωδία, κάποιος τραγουδάει, κάποιος παίζει ένα σόλο ή μια μελωδία, ένα όργανο και κάποιοι πίσω συνοδεύουν. Οπότε θα είναι πολύ ωραίο η νότα που είναι, θα είναι on top κάθε φορά σε κάθε κόρτο να έχει μια σχέση με τη μελωδία, γιατί θα ακούγεται πιο ωραία. Για σκεφτείτε το. Αυτό λοιπόν είναι ένα στροφή. Σας έξω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Πάμε να παίξουμε μια φορά. Do Mi Sol, Do Major. Και αντί να παίξω Mi Minor, Mi Sol Si, μετακινώ το Si κάτω και πάω. Αναστροφή λοιπόν. Και αυτό ήταν. Έτσι. Όλα αυτά που σας λέω φαίνονται και στο πιάνο. Φαίνονται και στο πιανάκι που έπαιξα. Και φαίνονται αφενός και με νότες πάνω στο λευκό πλαίσιο. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα παίξω άλλα παραδείγματα, μια και δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Φανταστείτε ότι ανά δύο ακόρντα, δηλαδή έχει το πρώτο με το δεύτερο, το δεύτερο με το τρίτο, το τρίτο με το τέταρτο και μπορεί να έχει άπειρα ακόρντα μέσα σε ένα κομμάτι, είναι δουλειά σου, του μαέστρου, να κάτσει να κάνει αυτό το πράγμα, να πάρει τα ζευγαράκια και να τα στρώσει ωραία και να ακουστούν όσο πιο ωραία γίνεται για να συνοδεύει πίσω το chord progression όμορφα τη μελωδία. Αυτές λοιπόν είναι οι στροφές. Ξανά, πάντα δεξιόστροφα οι νότες. 1-3-5, 3-5-1, 5-1-3 κλπ. Σήμερα μίλησα μόνο για τρίφωνα ακόρντα, έτσι. Δηλαδή ακόρντα με τρεις φωνές. Σε επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε και για τετράφωνα. Σας τα εξήγησα όσο πιο απλά μπορούσα. Προφανώς μπορεί να τα δείτε και κάπου αλλού να τα λένε καλύτερα. Κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο τρόπος μου και προσπάθησα να τα πω όσο πιο απλοϊκά μπορώ για να τα καταλάβουν όλοι. Είτε είναι αρχάρι, είτε είναι δημίδι, είτε είναι επαγγελματίες, είτε παίζουν οποιαδήποτε όργανο. Και εγώ σας τα έπαιξα τώρα σαν πιανάκι, δεν είμαι καν πιανίστας, είμαι κιθαρίστας. Έχω κάποια μικρή εμπειρία από το πιάνο, αλλά σιγά το πράγμα. Έτσι, για να σας δείξω ότι ήταν σχετικά απλό. Οπότε, αυτό είναι το σημερινό μας μάθημα. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ό,τι απορία έχετε, γράφετε από κάτω. Βλέπω τα πάντα και απαντάω αμέσως. Και επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, τσεκάρετε και την Patreon σελίδα μου και τσεκάρετε και το μαθηματικαθαρας.gr. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο.